Φίλε μου, καλησπέρα. Σήμερα βρίσκομαι στα νότια του νομού Θεσπρωτείας. Και πιο συγκεκριμένα, βρίσκομαι στο έλος Καλοδικίου, το οποίο αποτελεί ένα άγριο τοπίο. Είναι ένας σταθμός για μεταναστευτικά πουλιά, φίλοι μου, όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας. Το έλος Καλοδικίου είναι τριγυρισμένο, όπως μπορείτε να δείτε, από βουνά με μεγάλους καλαμόνες. Διαφέρει από τις εκβολές του Καλαμά, του ποταμού Καλαμά. Έχει πάρα πολλά υδρόβια πουλιά, φίλοι μου. Αρπακτικά πουλιά, όπως είναι η χρυσαετή, οι τσίφτιδες, οι γερακίνες, τα οποία έρχονται από τα γύρω βουνά για να κυνηγήσουν. Στο βόρειο τμήμα του έλους Καλοδικίου, μια μεγάλη έκταση καλύπτεται από νούφαρα. Τέλη Μάη που ανθίζουν, το έλος χαρίζει μοναδικό θέαμα. Είναι πραγματικά ένας μοναδικός υγροβιότοπος. Εξάλλου, το βλέπετε και μόνοι σας και βρίσκεται ακριβώς επάνω στο δρόμο που οδηγεί την Πρέβεζα, που οδηγεί μάλλον από την Πρέβεζα στην Ιγουμενίτσα ή αλλιώς από την Πάργα στην Ιγουμενίτσα. Πείτε το όπως θέλετε. Πάντως όποιος περάσει, να ξέρετε, ερχόμενος από Πρέβεζα για Ιγουμενίτσα, μετά τη διασταύρωση της Πάργας, περί τα 4-5 χιλιόμετρα στο αριστερό σας χέρι, εξάλλου θα το δείτε και μόνοι σας, φαίνεται δηλαδή από το δρόμο, είναι πολύ καθαρά αντιληπτό, θα δείτε αυτό το μοναδικό έλος του Καλοδικίου ή αλλιώς η λίμνη με τα νούφαρα, η οποία όπως σας είπα είναι στο νοτιότερο άκρο του νομού Θεσπρωτείας. Ουσιαστικά είναι στα σύνορα, τα πρεβέζο-θεσπρωτικά σύνορα. Αξίζει τον κόπο. Πάρτε και μια γεύση από τον περιβάλλοντα χώρο. Έχει και παρατηρητήριο το οποίο μπορείτε να ανέβετε να δείτε καλύτερα. Τραπεζάκια, κιόσκι. Είναι δηλαδή ένα πολύ ωραίο μέρος, το οποίο είναι και καθαρισμένο σήμερα, όπως το βλέπω. Να σταματήσετε δηλαδή και για ένα μικρό πικνίκ. Μια μικρή δηλαδή απόδραση. Είτε από κοντινές περιοχές, είτε απευθυνόμενο σε όλους εσάς, οι οποίοι θα έρθετε τώρα το καλοκαίρι ή όποια εποχή του χρόνου. Αν και η καλύτερη εποχή του χρόνου, όπως προανέφερα, είναι το Μάιο. Εκεί, φίλοι μου, ανθίζουν τα νούφαρα και είναι πραγματικά μια πανδεσία ομορφιάς. Αν και όπως μπορείτε να δείτε ακόμα, εντάξει, λόγω του καλοκαιριού αρχίζουν και κυτρινίζουν, φυσικό είναι, η ζέστα. Μην ξεχνάμε, είμαστε και τέλη Μαΐου, τέλη Ιουνίου, συγκεκριμένα 25 Ιουνίου, ημέρα εκλογών. Αυτά, φίλοι μου, γι' αυτό το μοναδικό έλος, γι' αυτόν το μοναδικό υγροβιότοπο, γι' αυτό το μοναδικό σπίτι άγριας ζωής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε και να είστε όλοι καλά. Γεια σας!